Από το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τους φαρμακοποιούς να επισημαίνουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρό για τη διαμόρφωση των συσκευασιών και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα φάρμακα που θα παρουσιαστούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι περίπου 200, ενώ μελλοντικά σχεδιάζεται να αυξηθούν. Συγκεκριμένα θα αφορούν φάρμακα χαμηλής έντασης και επικινδυνότητας πάθησης, όπως κεφαλαλγία, ναυτία, με απλές οδηγίες χρήσης. Έχουμε μια επιμονή από την πολιτεία, γιατί μιλάμε για ένα φάρμακο καταρχάς, μιλάμε λοιπόν για ένα προϊόν υγείας. Έτσι, δεν μιλάμε για ένα καταναλωτικό αγαθό, μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά την υγεία των συμπολιτών μας και είναι μια κατηγορία φαρμάκων τα μη συνταγογραφούμενα, τα οποία ούτως ή άλλως ήδη οι ασθενείς τα πλήρωναν από την τσέπη τους. Άρα ουσιαστικά κάποιο όφελος δεν έχει ούτε ο ΟΠΗ, γιατί δεν συνταγογραφούνται, αλλά ούτε και η πολιτεία γενικότερα. Άρα αυτή η επιμονή στο να πάνε στα σούπερ μάρκετ είναι για μας ξεκάθαρο ότι εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Όσον αφορά το κομμάτι, γιατί θα πει κάποιος ότι ίσως ο λόγος για τους οποίους μας αφορά αυτό το θέμα είναι ότι χάνουμε ένα κομμάτι του τζίρου. Η αλήθεια είναι άλλη. Η αλήθεια είναι ότι όπου έχει συμβεί αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αποδειχθεί δύο πράγματα. Πρώτον, ότι γενικότερα ανοίγει η αγορά, δηλαδή γίνεται μια υπερκατανάλωση φαρμάκων, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο, γιατί ουσιαστικά η υπερκατανάλωση θα πει λάθος χρήση. Και ένα δεύτερο και σημαντικότερο, έτσι και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, είναι ότι αυξάνονται και οι τιμές των προϊόντων. Και αυτό εξηγείται, για αν σκεφτεί κάποιος ότι ήδη αυτή τη στιγμή τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην Ελλάδα είναι τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Μπορείτε να βρείτε συσκευασία φαρμάκου η οποία να ξεκινάει από 75 λεπτά, έτσι όσο δεν έχει ένα κουτάκι τσίχλη στην κυριολεξία. Άρα αποκλείεται τα φάρμακα να πέσουν, αλλά θα ανεβούν οι τιμές τους. Άρα έχουμε προβλήματα στην υγεία των ασθενών και προβλήματα και στην τσέπη των ασθενών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που προετών θα σήμανε μεγάλης κλίμακας κινητοποίησης του κλάδου. Ωστόσο τώρα δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Πηγές αναφέρουν ότι ο ΕΟΦ κάνει τις πρώτες βολιδοσκοπήσεις. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ετοιμάζονται και η αγορά θα ανοίξει. Γενικότερα αυτό που εμείς σαν φαρμακοποίοι θέλουμε είναι να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί στα φαρμακεία μας να βρει πληροφορίες για τα φάρμακα, για οποιαδήποτε φάρμακα και φυσικά και για τα μη συνταγογραφούμενα, ότι μπορεί να ρωτάει για τις δοσολογίες, για τον τρόπο χρήσης, για τις ενδείξεις, για τις αντενδείξεις, και θεωρούμε ότι θα μας επιλέξει και θα συνεχίσει να μας επιλέγει για την παραλαβή οποιοδήποτε φαρμάκου.